το ότι βλέπουμε κοινή πρακτική να παίρνει ο Δήμος ή μπορεί να δίνει σε άλλες πόλεις τουρκοκυπριακά για να τα αναβαθμίζουν ή μετά ξανανοικιάζουν, μια πρακτική που επιτρέπεται, συχνή, βλέπουμε το. Αυστηρά μιλούντες με την νομοθεσία, να απαγορεύεται η επενοικίαση για κερδοσκοπικούς σκοπούς μιας τοπικής αρχής. Άσχετα αν το μορφήνει, το γάμι ωραίο κτλ. Πριν χρόνια, πριν να έρθω εγώ ακόμα πάφω, υπήρχε μια τάση, π.χ. κάθε κοινότητα να κάνει το δικό της Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Και στο τέλος ήταν όλα κλειστά. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δηλαδή, γενικά για να στηθεί ο επαρχιακός οργανισμός θα είναι ένα δύσκολο επιχείρημα. Και θα χρειάζεται, κατά την άποψή μου, κάποιος τεχνοκράτης να δουλέψει τούτα τα θέματα. Πάλι με δυσκολία. Και υπάρχει ακόμα παραπάνω δυσκολία για την Πάφο, διότι δεν είχαμε στην Πάφο συμβούλια για το Προμήθειας όπως έχουν σε άλλες επαρχίες. Είχα έτσι υποκίνηση από πολλούς συμπολίτες μας για το θέμα του Δημαρχείου και για μένα θα ήταν και πιο εύκολο. Διότι θα ήμουν στο σπίτι μου, δεν θα έτρεχα Βρυξέλλες και Στρασβούργο και θα είχα και εξουσίες πιο περιορισμένες από ό,τι έχει σήμερα ένας Δήμος. Όμως, να σας πω την αλήθεια, απογοητεύτηκα και εγώ σε εκείνον το στάδιο, διότι αρχίσαν οι συνεργασίες μεταξύ κομμάτων. Ναι. Και δεν είχα τη στήριξη που έπρεπε. Και όταν δεν έχεις πίσω σου έναν κόμμα, πώς θα προχωρήσεις. Όταν είχα τούτον το θέμα, λέω και εγώ, θα κάνω την τελευταία μου προσπάθεια στο κόμμα στο οποίο είμαι γραμμένη. Έστειλα μια επιστολή ότι ενδιαφέρομαι για τον επαρχιακό οργανισμό. Δεν ελήφθηκα υπόψη. Υπήρχε και εκεί η προεργασία και μπορεί να παρεξηγήθηκα και από κάποιους. Ναι. Όμως όφυλα να δώσω και εγώ τούτη την τελευταία ευκαιρία. Οπότε, άρα, σε εκείνον το στάδιο είπα δεν θα εμπλακώ πουθενά. Μετά ακολούθησε η συγκεκριμένη πρόταση από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και απάντησα την επομένη μετά από σκέψη ότι αποδέχομαι. Και περιλήφθηκα ως αριστίνδη στο ψηφοδέλτιο μαζί με άλλους δύο αριστίνδη. Στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν τρεις κομματικοί, τρεις αριστίνδη, τρεις άντρες, τρεις γυναίκες. Και νομίζω ότι είναι ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο από πλευράς εμπειρίας. Καλεσμένη είναι καμεν κόπο να έρθει που άλλη είναι επαρχία, γιατί είναι συντοπίτησα. Είναι η κυρία Μέρη Λάμπρου, έπαρχος Πάφου και υποψήφια βουλεύτρια με το Δημοκρατικό Κόμμα για τις επερχόμενες εκλογές. Καλώς ορίσατε στο Game of Politics. Ευχαριστώ πολύ. Είπε συμπολίτησα. Είναι πράγμα. Συντοπίτησα. Δεν ξέρω να μας πεις, είστε παφίτησα ή. Θεωρώ τον εαυτό μου πλέον παφίτησα, διότι από το 1991 βασικά βρίσκομαι Πάφων, από το 2007 μέχρι το 2015 περιοδικά και από το 2015 μέχρι σήμερα μόνιμα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα Λευκωσία. Η γιαγιά από τη μάμα γεννήθηκε Πάφων, αλλά φύγε μικρή. Άρα έχουμε κάτι. Και ο πατέρας γεννήθηκε στα χωριά Κουμανταρίας της επαρχίας Λίμεσου. Από όλη την Κύπρο. Άρα είμαι από όλη την Κύπρο, ναι. Οκ, okay, εντάξει. Είναι δυνατό χαρτί να ήταν κατεβαίνεις υποψήφιος ευρωβουλευτής του, γιατί πιανείς πολλές τις επαρχίες. Ελπίζω να με θυμούνται. Λοιπόν, εντάξει, είσαστε ευρύτερα γνωστοί, τουλάχιστον στην επαρχία της Πάφου, από τη θέση της επάρχου. Πριν πάμε να μας πείτε τι σημαίνει επάρχος Πάφου, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του και τα καθήκοντά του και οι υποχρεώσεις του. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τον background σας. Ναι. Το πρώτο μου δίπλωμα είναι στον κλάδο πολιτικής μηχανικής από το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και μετά συνέχισα σπουδές στο Πανεπιστήμιο Texas A&M του Kingsville στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το πρώτο μου δίπλωμα είναι στο Bachelor of Business Administration και μετά έχω μεταπτυχιακό MBA στο business και είχα και την τύχη να
επιλεγός μέλος του National Honor Society. Το MBA είναι το κλασικό MBA, τρία το εξάμηνα όχι, με τα εντατικά, με task παρά... Εντάξει, επειδή πήγαμε με τον σύζυγο αναραβωνιασμένη στην Αμερική, τελείωσε το πρώτο του πτυχίο στην Αγγλία, και εγώ στο ΆΤΙ, είμαστε full, δηλαδή και καλοκαιρινά μαθήματα, full semesters. Είχε μέρα που έδιδα και τέσσερα... Εργασίες, γραπτά, ας πούμε, εξετάσεις. Ήταν, παρά γραπτά. Είχαν γραπτά. Είχαν και γραπτά. Στο μάστερ ήταν, είχαν και εργασία. Οπότε είμαστε full. Το μάστερ ήταν διαρκείας ενός χρόνου περίπου. Okay. Ναι. Ο συνήθως το MBA είναι δομημένο συγκεκριμένα τρία εξάμηνα. Έχει παραπάνω εργασίες, πιο εντατικό. Είχε μία εργασία που σχετίζεται με το market research. Okay. Και επιστρέφοντας Κύπρο. Επιστρέφοντας, πρωτοδιορίστηκα στο Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και ασχολήθηκα με θέματα τουρισμού. Ήταν ο τότε ΚΟΤ. Παρακάθομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΤ εκ μέρους του Υπουργείου. Ήμουν μέλος στην Επιτροπή Ξενοδοχείων, μέλος στην Επιτροπή Κέντρων και αργότερα μέλος στην Επιτροπή που ίδρυσε και λειτουργήσε το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο. Ο Steve Jobs, ξέρει να μου λέει για τις τελείες του παρελθόντος, ξέρεις στην ιστορία, ότι ό,τι κάνεις στη ζωή σου, βρίσκεις τα μετά και είναι τελείες που ενώνονται, αλλά δεν ξέρεις την ώρα που έρχονται, γιατί γίνονται. Σκέφτομαι πόσο σημαντικά ήταν τούτα που επήρε στη μετέπειτα θέση της. Να μας πει η ίδια, ήταν σημαντικά. Δεν είναι τίποτε τυχαίο, και εγώ τα πιστεύω τούτα, διότι σίγουρα τα θέματα τουρισμού, επειδή προχωρήσαμε τότε και σε μια μελέτη, master plan για το πού πρέπει να υπάρχουν ξενοδοχεία, ποιες κατηγορίες κτλ. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τους περιορισμούς, τους φυσικούς πόρους, ότι πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στον ήλιο και τη θάλασσα, πρέπει να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν, θέλουμε πιο ψηλή ποιότητα τουρίστες με παραπάνω κατά κεφαλή δαπάνη κτλ. Να περιορίσουμε την οχληρία, την οπτική κτλ. Την καθαριότητα, τον ευπρεπισμό. Ήταν πολλά σημαντικά θέματα και τα βλέπουμε και τώρα στην Πάφο, που είναι μια τουριστική πόλη. Άρα, σε θέματα ανάπτυξης, σίγουρα βοηθά. Και το background μου σαν πολιτικός μηχανικός παλέ με βοήθησε στο να αντιλαμβάνομαι κάποιες αιτήσεις για διασυκοδομής ή κάποια προετοιμασία για έργα ανάπτυξης πιο καλά. Η αλήθεια τώρα όμως, επειδή χτίζω, έγιναν τόσο περίπλοκα, τόσο περίπλοκα που θέλεις, εγώ νιώθω ότι κάνω ακόμα ένα πτυχίο τώρα που χτίζω το σπίτι μου. Σίγουρα έχει διαδικασία, αλλά πρέπει και οι μελετητές ήδη να σε βοηθούν. Να σε βοηθούν, να κάνουν αυτοέλεγχο. Είναι τούτη η νέα τάση και να γίνεται και προετοιμασία με τις διαβουλεύσεις, με κάποιες αρχές ή να παίρνουν κάποια πιστοποιητικά εξωτερικής οριοθέτησης πρώτα από το χτηματολόγιο. Και μετά να έρχονται κοντά μας για να αποφεύγουμε τις παρανομίες, ιδιαίτερα με ρηματομίες και δημιουργία δρόμου. Εγώ βάλω έναν αστερίσκο στους περιορισμούς των φυσικών, περιορισμένους φυσικούς πόρους και στην προστασία γενικά των αυτών και της αυτογραμμής, να τα συζητήσουμε πιο μετά, εφόσον έχετε και την τεχνογνωσία και εκ της θέσεως σας νομίζω έχετε ασχοληθεί. Θέλετε να μας πείτε έτσι με απλά λόγια ποια είναι τα καθήκοντα ενός επάρχου. Ναι. Θέση στην οποία από πότε βρίσκεστε. Ναι, από το Σεπτέμβριο του 2015, πρώτη ΕΝΑΤΟ. Απλώς αν μου επιτρέψετε, μετά από το Υπουργείο Εμπορίου ήρθα στην Πάφον το 1991, ζήτησα εγώ μετάθεση και με πολλή δυσκολία με άφησαν να έρθω λόγω επαγγέλματος συζύγου στην Πάφον. Και δούλεψα από το 1991 μέχρι το 2006. Σαν βοηθός επαρχιακός επόπτης και μετά σαν επαρχιακός επόπτης. Και μετά πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών λόγω προαγωγής. Και στο Υπουργείο Εσωτερικών ασχολήθηκα και με άλλα θέματα. Πήγα μέχρι τη θέση του πρώτου διοικητικού λειτουργού. Ασχολήθηκα εκεί με θέματα διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών, με θέματα προσφύγων, με κτηματολογικά θέματα, με μνημονιακές υποχρεώσεις εναντί της Τρόικα. Ήσασταν με απόσπαση στο Υπουργείο Εσωτερικών ή μετακινηθήκατε? Όχι, ήταν μετάθεση. Μετάθεση, okay. Η θέση ήταν εκεί στο Υπουργείο. Η απόσπαση ήταν μόνο για περίπου 5 μήνες, δηλαδή διορίστηκα ως έπαρχος περί τον Μάρτιν του 2015
Και επειδή ήταν υπό αφυπηρέτηση ο τότε επαρχός Πάφου, εκτελούσα ειδικά καθήκοντα στο Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή υπήρχαν και εκεί οι ανάγκες. Ναι. Και η θέση του Πάφου υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάγεται. Ο διορισμός γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μετά από εξετάσεις. Περνάς και από συμβουλευτική και από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Είναι θέση διορισμού, πρώτου διορισμού και προαγωγής. Και να πω και στον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών που θα σε τοποθετήσει. Ναι. Μια και αναφέρεται τα τουρκοκυπριακά, έχω κάποιες απορίες που όσον αφορούν το κομμάτι. Παλιά υπήρχε μια αρχή διαχείρισης των τουρκοκυπριακών και επειδή ακούστηκαν κάποιες κατηγορίες που τον υφιστάμενο δήμαρχο ότι κάποιοι επιχειρηματίες εκμεταλλεύονταν κάποια μαγαζιά ή αρκετά μαγαζιά, ισχύει το πράγμα ή ήταν κάπως... Σε κάποιο βαθμό. Ναι. Όχι στον υπερβολικό βαθμό. Υπήρχε παλιά μια κεντρική επιτροπή διαχείρισης η οποία ήταν από υπηρεσιακούς. Ήταν γρήγορη τότε η αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων. Μετά εισήχθηκε η νομοθεσία. Το 2003 έγινε τροποποίηση στην νομοθεσία για τις ειδικές επιτροπές με συγκεκριμένη σύνθεση για να εξετάζουν, είναι τρεις ειδικές επιτροπές, να εξετάζουν για κλήρους, για επαγγελματικά υποστατικά και για οικία, παραχώρηση οικειών. Στις τοπικές αρχές, για να δοθεί κάτι, πρέπει να είναι πέραν των αναγκών των προσφύγων. Ναι. Και να είναι για κοινοφελές. Ωραία. Άρα το ότι βλέπουμε κοινή πρακτική να παίρνει ο Δήμος ήδη μπορεί να δίνει σε άλλες πόλεις τουρκοκυπριακά για να τα αναβαθμίζουν ή μετά ξανανοικιάζουν. Μια πρακτική που επιτρέπεται, συχνή, βλέπουμε το. Αυστηρό μιλούντες με την νομοθεσία, να απαγορεύεται η υπενοικίαση για κερδοσκοπικούς σκοπούς μιας τοπικής αρχής. Άσχετα αν το μορφήνει, το γάμι ωραίο κτλ. Με δικά του έξοδα. Ναι. Okay. Κάτι άλλο με θέλω να βάλω στο τραπέζι για μια κουβέντα που λέει η μαμά μου ότι αυτή τη στιγμή είναι το εμπορικό κέντρο, το παραδοσιακό κέντρο και το εμπορικό κέντρο ταυτόχρονα και βλέπουμε ότι οι κάτοικοι της Πάφου δεν έχουν το δικαίωμα να πάρουν κάποια από τα καταστήματα να τα τρέξουν γιατί απλά είναι πρόσφυγες. Είναι κάπως λίγο άδικο να παραπεριβήσουμε ότι οι πρόσφυγες εχάσανταν, ναι, συμφωνούμε, δικαιούνται κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους, αλλά τότε στερείται ο βέρος ο παφίτης, ας το πούμε, να μπορεί να πάει να νοικιάσει και να κάνει μια επιχείρηση, αν ήθελε, ας το πούμε, είναι κάπως άδικα. Η νομοθεσία καλύπτει μόνο τους εκτοπισμένους. Ναι. Όμως, τόσο στην Πάφων όσο και στη Λεμεσόν και Λάρνακα, υπήρχαν οι ονομαζόμενοι θέσμοι ενοικιαστές που δεν έχει την έννοια του νόμου. Μάλιστα. Για τη θεσμιότητα του ενοικιαστή. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι που είχαν συμβόλαια με τον Τουρκοκύπριο ιδιοκτήτη ενοικίασης, ναι, πριν το 1974. Τούτο, σε και τα αναγνώρισε η τότε επιτροπή. Εννοούμε οι βέρυπαφίτες με τζίνους. Ναι. Μάλιστα. Τα αναγνώρισε η τότε και επιτροπή και έκαμε νέες άδειες χρήσης. Okay. Οπότε συνεχίσαν κάποιοι να τα διαχειριζόνται. Τώρα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής τροποποίηση των κριτηρίων που δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι περιέχει, αλλά γίνεται μια τροποποίηση. Και τα λεφτά των ενοικίων που βάζει, αν επιτρέπετε. Στο Ταμείο του Κηδεμόνα. Δηλαδή του Δήμου ή της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης. Okay. Ο Κηδεμόνας είναι ο εκάστοτε υπουργός εσωτερικών. Υπάρχει ταμείο που πρέπει να μπαίνουν μέσα και τα έσοδα από τα ενοικία και τα έσοδα από παλωτριώσεις. Δηλαδή, εάν επηρεάζεται από δρόμων, ναι, μια τουρκοκυπριακή περιουσία, πρέπει το ποσό που αντιστοιχεί στη λωρίδα του τουρκοκυπριακού να κατατεθεί σε πίστη του τότε τουρκοκύπριου ιδιοκτήτη. Okay. Δηλαδή, εμείς είμαστε το νόμιμο κράτος, δεν αλλάσουμε το ιδιοκτησία. Εσά να τα κρατάτε για τζίνους, ας το πούμε. Ναι. Okay. Ναι. Θέσμιος ενοικιαστής μπορεί να είναι και ο Δήμος. Όχι. Όχι. Εκτός αν είχε ένα συμβόλαιο από παλιά με τον Τουρκοκύπριο. Τότε με ποιον έρισμα. Τώρα να πω για τον Δήμο Πάφου που ξέρω ενώ είχε γίνει και έντονα συζήτηση με ποιον έρισμα ο Δήμος Πάφου επαρενέβαινε σε ορισμένα τουρκοκυπριακά είτε για να τα αναπλάσει είτε για να ανακτήσει χώρους οι οποίοι θεωρούσαν ότι του ανήκουν. Ενώ ήταν θέσμιος ενισχυαστής ή ήταν κάποιον άλλον το καθεστώς του. Όχι, αποτείνεται στον εκάστοτε υπουργό.
Στην Πάφων δόθηκε μια ιδιαίτερη σημασία λόγω του Πάφος 17, π.χ. το Μαρκίδιο που μισθώθηκε. Μισθώθηκε για να γίνει συντήρηση του υφιστάμενου κτίριου. Ναι. Μετά προέκυψαν ότι είχε πρόβλημα στατικό, έγινε το νέο το κτίριο. Εδόθηκε η άδεια από τον Κηδεμόνα, ανεκατεδαφίστηκε το παλιό γυμνάσιο και έγινε το πάρκινγκ εκεί απέναντι από την τράπεζα. Το Νικολαίδιο. Όχι το Νικολαίδιο. Ήταν πρώτο γυμνάσιο. Νομίζω ήταν πρώτο γυμνάσιο. Εμάς ήταν πρώτο γυμνάσιο. Ναι. Τους άλλαξε στην ίδια. Οπότε εδόθηκε μια ιδιαίτερη διαχείριση με τα τότε δεδομένα του Πάφος 17 στην ΠΑΦ. Okay. Αλλά μετά φαίνεται ότι υπήρχε μια κεκτημένη ταχύτητα. Ήταν και το χάνι μέσα όμως. Όχι, δεν ήταν το χάνι. Okay. Το χάνι μετά... Μετά το 17 είναι. Ναι. Ωραία. Έχω ακόμα μια αναπορία. Να κάνω μια παρέθεση εδώ. Παλιά υπάρχει μια διάζουσα κατάσταση με τα τουρκοκυπριακά. Ενώ υπάρχει σε κάθε επαρχία ο κλάδος διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών, και των γραμματιακών τεχνικών προσωπικών υπάγεται στις επαρχιακές διοικήσεις, υπάρχουν και λειτουργοί διαχείρισης που υπάγονται στο διευθυντή της υπηρεσίας. Και υπογράφουν, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, και τουλάχιστον από τον καιρό που είμαι εγώ επαρχός, δεν είχαμε οποιαδήποτε άμεση σχέση με τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών. Υπογράφαν για επαρχό η λειτουργή και ο προϊστάμενος του κλάδου, χωρίς να γνωρίζει ο επαρχός είτε της Πάφου είτε της Λεμεσού τι έγινε του. Είναι πολλά ορθολογική προσέγγιση. Δεν ήταν και εγώ το έθεσα και στις δύο τελευταίες ιεραρχίες του Υπουργείου και είπα εάν θα υπογράφω για επαρχό πρέπει να αναλάβουν οι επάρχοι πιο ενεργών ρόλο. Ναι. Διαφορετικά να υπογράφουν για διευθυντή υπηρεσία, διότι υπάρχει και διευθυντή υπηρεσία τουρκοκυπριακών που είναι τοποθετημένο στο Υπουργείο. Ναι. Και είναι εκεί που πηγαίνουν οι αποφάσει και εγκρίνονται. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικό με το τουρκοκυπριακά. Πριν πάει, ναι. Θέλω πολλά σύντομα να μα πει λίγο τα καθήκοντα του επάρχου, γιατί δεν το είπαμε προηγουμένω. Λοιπόν, ο έπαρχο σε οποιαδήποτε επαρχία έχει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, πάρα πολλέ νομοθεσίε να εφαρμόσει περί κημητηρίων, περί υδατοπρομήθεια, περί κοινοτικών συμβουλίων, περί δημοσίων συμβάσεων και. Ένα τεράστιο κατάλογο. Να πάω και στο θέμα των κονδυλιών όμως, να πω ότι στην Πάφων έχουμε 101 κοινότητες και 4 δήμους. Αν επιτρέπετε πόσες να γίνουν τώρα με την αναδιάρθρωση. Γίνονται 8 συμπλέγματα. 8 συμπλέγματα, okay. Ναι. Και οι 4 δήμοι παραμένουν με τις όμορες κοινότητες. Υπάρχει αρμοδιότητα στον επαρχό να ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεων των Κοινοτικών Συμβουλίων. Κάνουμε παρατηρήσεις, έρχονται τα πρακτικά κοντά μας των Κοινοτικών Συμβουλίων, κάνουμε τους παρατηρήσεις και μετά κάθε χρόνο πρέπει να ελέγχεται οικονομικά η διαχείριση από τον Γενικό Ελεγχτή. Εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε παρανομία, έχουμε την ευκαιρία. Από τους λειτουργούς σας, επειδή ελέγχονται και από τους λειτουργούς σας, σωστά. Όχι. Πριν χρόνια, πριν τον νόμο, πριν να τροποποιηθεί ο νόμος περί κοινοτήτων, ελέγχονταν κάθε χρόνο, εγώ έφτασα το όταν ήμουν παλιά στην Πάφο, να πηγαίνουμε κάθε χρόνο να ελέγχουμε και να το πω έτσι πολλά παραστατικά, κάποιοι κοινοτάρχες οι οποίοι είχαν και περιορισμένη μόρφωση και δυνατότητες, είχαν αποδείξεις και διπλότυπα. Ήταν η λογική του μονοφθαλμού, ήταν μέσα στις τσάντες τους και έκαναμε έλεγχο όμως. Έκαναμε έλεγχο κάθε χρόνο. Ναι. Και βλέπαμε εάν εκείνα που είχαν στο ταμείο τους τα μετρητά συμφωνούσε με τον έλεγχο. Τώρα είναι η ελεγχτική υπηρεσία που τα κάνει μετά την τροποποίηση του περικοινωτικών νόμων. Δυστυχώς η προηγούμενη ιεραρχία της ελεγχτικής υπηρεσίας είχε καθυστερήσει να κάνει έγκαιρα ελέγχους και εμφανίζεται το φαινόμενο να έχουμε 8 και 10 χρόνια να γίνονται ελέγχοι συσσωρευμένα. Και η ελεγχτική υπηρεσία αναγκάστηκε να τα δώσει τούτα στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικές ελεγχτικές εταιρείες. Γίνονται παρατηρήσεις και πρέπει εκείνες τις παρατηρήσεις να παρακολουθούμε και εμείς ό,τι τις εφαρμόσουμε. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ορθά γίνονται τούτοι οι ελέγχοι και ορθά υπάρχει τούτη η τυπικότητα. Οι κοινότητες, ας πούμε μια κοινότητα 50 ή 80 ή 100 κατοίκων, έχουν τους
πόρους ή το ανθρωπίνο δυναμικό για να ανταποκρίνονται όπως πρέπει σε τούτες τις διαδικασίες? Δυστυχώς όχι, και εν τούτο μπορεί να βοηθήσει η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή τώρα ο ρόλος του βοηθού επαρχιακού υπόπτη και του επαρχιακού και με έναν ως επάρχου, και να κάνω μια παρέθεση εδώ 8-5 αφιπηρετώ πιο νωρίς για να μπορώ να διεκδικήσω στις εκλογές. Και τώρα διανύω την άδεια μου, δηλαδή επειδή είχα συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης που δεν έπαιρνα λόγω πίεσης δουλειάς, είμαι από τον Ιανουάριο, αρχές Ιανουαρίου είμαι με άδεια. Οπότε αναπληρεί ο επαρχός αμόχος του, ο κύριος Γιώργος Χρυσαφήνης. Εμείς ως επαρχιακή διοίκηση μαζί με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και είχαμε μια καλή ομάδα στο γραφείο, οριμάζαμε τα έργα. Δηλαδή, μπορεί ένας κοινοτάρχης να είχε μια ιδέα για έναν έργο ή αλλού να είχε το τάδε κτίριο και ήθελε συντήρηση και δεν ήξερε τι να το κάνει. Οπότε, καθοδηγούσαμε το. Γίνονταν όροι εντολής, ζητούσαμε από τον ιδιωτικό τομέα μελέτες, έκαναμε συσκέψεις και για να οριμάσει ένα μεγάλο έργο του ενός π.χ. εκατομμυρίου έπρεπε να περάσουν και 2 χρόνια να εξασφαλιστούν οι άδειες, να γίνουν τα έγγραφα προσφορών και να το εντάξουμε το έργο εφόσον οριμάσει είτε στον κρατικό προϋπολογισμό είτε να πάρουμε βοήθεια από, από ευρωπαϊκά κονδύλια. Πριν το οριμάσει, να ξέρει έτσι παρερμηνεύεται ανάλογα από τον καθένα. Έχει έργο που οριμάσει στου 6 μήνε, έχει έργο των 15 χρόνων που λέουν ακόμα δεν οριμάσει. Βασικά δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο να καταλάβει ο κόσμο ότι τούτη οριμάση έντια κάτι. Ένα λόγο από όσο τρέξει στις διαδικασίες, να φτάσει σε ένα σημείο. Φαίνεται ότι παλιά έγινε τον τούτο. Ότι μια κοινότητα μπορεί να ζήταν και 8 χρόνια έναν έργο. Όμως από τον καιρό που είμαι εγώ, εν τούτη διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, απλά είναι ένα στόχος, ένα περίος τέλος της διαδικασίας. Είναι 1 με 2 ναι. χρόνια. Και ο προϋπολογισμός, επειδή ρωτήσατε προηγουμένως, ο μέρος του κρατικού προϋπολογισμού αφορά τις επαρχιακές διοικήσεις. Έχουμε ξεχωριστόν προϋπολογισμό. Ο έπαρχος είναι ελέγχων λειτουργός. Έχουμε έναν προϋπολογισμό στην Πάφων γύρω στα 22 εκατομμύρια. Το χρόνο. Το χρόνο. Ναι. Και πρέπει να μοιράσουμε. Περίπου τα 12 εκατομμύρια αφορούν αναπτυξιακές δαπάνες. Όμως, εάν λάβουμε υπόψη την απορρόφηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και εξοικονομήσεις του Υπουργείου από άλλα τμήματα που μπορεί να έχουμε εμείς μικρά όρημα έργα και ζητούμε να μας δώσουν εξοικονομήσεις, μπορεί να φτάνουμε κάθε χρόνο τα 15 εκατομμύρια σε έργο. Ωραία. Τούτο θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Επειδή υπάρχουν κάποιες λάθος αντιλήψεις. Ναι. Για παράδειγμα, το πρώτο που πρέπει να καθαρίσουμε είναι ότι ο Δήμος Πάφου, σαν Μητροπολιτικός Δήμος, υπήρχαν κονδύλια τα οποία δεν αφορούσαν, δεν έπρεπε να περάσουν μέσω εσάς. Μπορούσαν να πιέσουν έξτρα κονδύλια, σωστό. Τους Δήμους δεν τους βλέπουμε. Μόνο και από κάποιες διαγραφές οφειλωμένων κτλ. Άρα οι Δήμοι είχαν δικό τους άλλον προϋπολογισμό. Άλλον προϋπολογισμό. Ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 400 εκατομμύρια για όλη την Κύπρο. Περίπου, νομίζω, κάπου τόσο. Περίπου. Το οποίο τη μερίδα του λέοντο δικαιούνται οι Μητροπολιτικοί Δήμοι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ισχύει. Όχι κατά ανάγκη. Ο κάθε Δήμος, ανάλογα με τη δυνατότητά του και το πρόγραμμα του και το όραμα του, κάνει τον προϋπολογισμό. Ωραία. Να φύγουμε να πάμε σε κάτι που είναι τέλεια πάνω σε εσάς. Αλλά δεν είχαμε εμείς σχέση. Ναι, εμπλοκή. Ναι. Πάμε σε κάτι που είναι πιο κοντά σε εσάς. Ναι. Οι κοινότητες που κοντά στην πόλη είχαν λιγότερα προγράμματα να απορροφήσουν κονδύλια από ότι οι ορεινές περιοχές ή ούτε τούτον ισχύει. Ισχύει διότι υπάρχουν ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις ορεινές περιοχές. Δηλαδή πρέπει έναν έργο να έχει περιφερειακό όφελος για μπορεί να συνενώσουμε, να συνυπογράψουν 10 πέρεξ κοινότητες για να έχουμε και τον πληθυσμό που πρέπει και να αποδειχτεί το περιφερειακό όφελος. Άρα για να μαζέψεις κόσμο στην... ή να προστατεύσουμε και το περιβάλλον παράλληλα ή να αναδείξουμε κάποια περιβαλλοντικά και θρησκευτικά ιστορικά στοιχεία, ας πούμε. Τούτα όλα λαμβάνονται υπόψη από τα ειδικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχει ειδικό τμήμα στην επαρχιακή διοίκηση που ασχολείται με την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων? Είναι ομάδα, ναι. Έχουμε έναν λειτουργό ο οποίος ασχολείται με τη συμπλήρωση των εντύπων. Αλλά είναι οι τεχνικές μας υπηρεσίες και είναι σε συνεννόηση μαζί μου.
Τι προσωπικό έχει η επαρχιακή διοίκηση, θεωρείτε ότι είναι επαρκές? Αν λάβουμε υπόψη και τους ναυαγοσώστες και τους ορομίσιους που εργάζονται έξω, φτάνουμε τα 200 άτομα. Μάλιστα. Αλλά μέσα στο γραφείο είναι περίπου 65 άτομα. Okay. Υπήρχαν ελλείψεις, επειδή είχαμε προσωπικό από αφιπηρέτηση. Ή προσωπικό νέους τεχνικούς, για παράδειγμα, που προσληφθήκαν, τρεναριστήκαν και μετά προτιμήσαν να πάνε σε άλλους τομείς της κυβέρνησης. Οπότε είχαμε αιτήματα στο Τμήμα Προσωπικού για ενίσχυση. Επειδή είναι το τελευταίο κομμάτι που αφορά το Δημαρχιακή Διοίκηση, για να το θέσω και τούτο, μέχρι ποιον ποσοστό μπορούσε να χρηματοδοτήσει η Επαρχιακή Διοίκηση? Ήταν το 90% το πιο μεγάλο, ή μπορούσε να χρηματοδοτήσει μέχρι και 100%? Στα χωριά του ΑΚΑΜΑ, λόγω της ιδιομορφίας και των περιορισμών που υπήρχαν, ήταν 100%. Αλήθεια. Με απόφαση του Υπουργικού. Είχε κοινότητες που συνεισφέραν 5%, άλλες 10% και άλλες 20%. Δηλαδή, οι πιο μεγάλες κοινότητες ήταν 20% η συνεισφορά τους. Ωραία. Επειδή ήθελα να το δω σε εκείνους που καταφέραν και εγκρίναν έργα μέσω της Επαρχιακής Επιτροπής, έστω στο 70-80, δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το χατότερο. Ό,τι έργο και να έγινε, 90% χρηματοδοτημένο με επαρχιακή διοίκηση, εμπαγκιά το εκάστοτε κοινοτάρχη που το επέρασε, που το ρήμαζε, εννοείται που η συμφωνία μαζί σας και που το πραγματοποίησα. Σίγουρα παίζει ρόλο και η δραστηριότητα και το ενδιαφέρον του κοινοτάρχη και εντάξει, του κοινοτικού συμβουλίου. Ναι. Τώρα, αν το έργο έχει κάποια πράγματα που φέρουν βελτίωση, εντιαμέ τα νέα συμβούλια να τα βελτιώσουν. Οπότε... Ναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει πάρα πολλά ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει η επαρχιακή διοίκηση τώρα. Τώρα στη στήριξη των κοινοτήτων. Όχι ακόμα παραπάνω. Λέω μέχρι στιγμή. Αλλάσει κάτι με τη νέα δομή που λάβει η αυτοδιοίκηση? Ναι. Με τη μεταρρύθμιση σίγουρα να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας. Και να αρχίσουμε πιο εύκολα από τα συμπλέγματα των κοινοτήτων, που είναι 8. Για τις 101 κοινότητες και βασιστήκαν χωροθετικά, ας πούμε, πάνω σε όμορες κοινότητες. Εκεί θα υπάρχουν κοινές τεχνικές, γραμματιακές και λογιστικές υπηρεσίες. Τώρα μια μικρή κοινότητα, ο κοινοτάρχης κάνει και το γραμματέα, κάνει διάφορες δουλειές. Τώρα έχεις 8 άτομα να δεις, πριν είσαι 101. Ναι. Εντάξει, όμως να εξακολουθήσει, δηλαδή η κάθε κοινότητα να εξακολουθά να έχει το κοινοτικό της σύμβουλο. Ναι, αλλά να στέλνει ο αντιπροσωπών της, ας το πούμε. Ναι, ναι. Να τα βλέπουμε σε πιο σωστό περιφερειακό όφελος. Πριν χρόνια, πριν να έρθω εγώ ακόμα πάφο, υπήρχε μια τάση, π.χ. η κάθε κοινότητα να κάνει το δικό της Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Και στο τέλος ήταν όλα κλειστά. Πρέπει τούτα να τα βλέπουμε σε πιο περιφερειακό επίπεδο, τι θα ωφελέσει μια περιφέρεια. Οπότε πιστεύουμε τούτο να βελτιώσει. Αν φύγουμε από τις κοινότητες, πάμε στους δήμους. Από τους δήμους αφαιρούνται κάποιες εξουσίες, πηγαίνουν στον επαρχιακό οργανισμό. Πλέον ο επαρχιακός οργανισμός. Θέλουμε λίγο να εξηγήσει πάνω σε πολυδομικά τι θα γίνει, έτσι, αν μπορεί να μας πει. Ναι, στο επαρχιακό οργανισμό πάνε η επεξεργασία θέματα αλυμάτων, θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήπτων, θέματα για το προμήθειας, η ενιαία πολυδομική και οικοδομική αρχή. Θα πηγαίνουν πάλι στην επαρχία ή στις κοινότητες ή τέλος πάντων τα συμπλέγματα για απόψεις ή ένα αφήβητο το κομμάτι? Δεν είμαι σίγουρη για τη διαβούλευση. Πολύ πιθανόν να υπάρχει. Αλλά όμως, δεν θα είναι πολυδομική αρχή ο Δήμος. Θα σταματήσει να είναι. Ναι. Σήμερα υπάρχουν 30, ήταν 30 οι Δήμοι, συν οι επαρχιακές διοίκησεις. 35. Ναι, σύνολο βγαίναν 36. Okay. 36 οικοδομικές αρχές. Επειδή ξέρω ότι είναι 30, ναι. Ήταν και ο Άγιος Τίχωνας η οικοδομική αρχή, χωρίς να ήταν Δήμος. Και μετά υπήρχαν πολυδομικές αρχές, άλλες 10. Δηλαδή ήταν η Μητροπολιτική Δήμη που είχαν την πολυδομική αρχή, συν ο Διευθυντής της Πολυδομίας, συν η επαρχιακή λειτουργία της πολυδομίας. Άρα η διαδικασία να γίνει πιο απλή τώρα. Γίνεται πιο απλή, σίγουρα. Ναι. Θα ταλαιπωρείται ο κόσμος και θα γίνεται και πιο ομοιόμορφα. Σίγουρα το online βοηθά πάρα πολλά. Ναι, τουλάχιστον η άδεια
η πολεοδομική άδεια, φύγες, για εμένα τουλάχιστον ευχαριστώ σε χρόνο τετέ. Ναι. Η άλλη θέλει παραπάνω διαδικασία και παραπάνω χρόνο. Υποτίθεται σε ηλεκτρονικά, σε 10 μέρες πρέπει να εκδοθεί. Ναι. Αλλά είναι μέχρι, ήταν αρχικά μέχρι 2 διπλοκατοικία σε εγγεγραμμένο οικόπεδο, μετά επεκτάθηκε. Και είναι μέχρι 4 κατοικία, ή 12 okay. κατοικίε σε σειρά, ή 20 διαμερίσματα σε πολυκατοικία, ή σε έναν μεικτό χώρο εμπορικών οικιστικών μέχρι 1000 τετραγωνικά. Τούτα βγαίνουν ηλεκτρονικά. Ναι. Ωραία. Μπαίνω όμω και πιο μονοκεφάλι, νομίζω. Που για μένα είναι ο πιο μεγάλο πρωτοκεφαλό, ζώντα την τοπική αρχή, την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι το νερό. Ναι. Συν το ΣΑΠΑ. Ναι. Για να μπορεί να ελεγχθεί το νερό, να γίνουν όλες οι διαδικασίες να εκμοντερνιστεί που όλοι, μα όλοι οι κοινότητες και οι δήμοι έχουν πρόβλημα με, με τους αγωγούς των νερών, γιατί είναι μπαμπάλι, είναι 60-70 χρονών. Φαντάζομαι να βάλω ένα τεράστιο πρωτοκέφαλο ή να χρειαστεί ένα τεράστιο προσωπικό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δηλαδή, γενικά για να στηθεί ο επαρχιακός οργανισμός θα είναι ένα δύσκολο επιχείρημα. Ναι. Και θα χρειάζεται, κατά την άποψή μου, κάποιος τεχνοκράτης να δουλέψει τούτα τα θέματα. Πάλι με δυσκολία. Ναι. Και υπάρχει ακόμα παραπάνω δυσκολία για την ΠΑΦΟ, διότι δεν είχαμε στην ΠΑΦΟ συμβούλια για το Προμήθειας όπως έχουν σε άλλες επαρχίες. Okay. Επίσης, το Συμβούλιο Αποχέτευσης εκάλυπτε την ΠΑΦΟ και τα περίχωρα. Έχουμε προβλήματα, για παράδειγμα, στο Στρουμπίν ή στο Μέσα Χωριό με απορρόφηση των λιμάτων. Ναι. Έχει και τόπους που δεν έχει καν αγούς, ενώ έπρεπε να έχει. Ναι, έχουμε κοινότητες που υπάρχει υπερχείληση λιμάτων, διότι δεν έχει απορροφητικότητα το έδαφος. Οπότε πρέπει τούτα τα θέματα να τα επιληφθεί ο επαρχιακός οργανισμός. Έγινε κάτι ως τώρα, όπως έλεγαν να κάνουν. Μηχανογράφηση μέσα στο γραφείο, το δικό μας όπως και σε υπουργεία, εφαρμόστηκε το σύστημα Ιώασης. Δηλαδή σιγά σιγά καταργούνται οι φακελοί και είναι όλα τα σημειώματα όπως έρθει ένα αίτημα. Καλό σημείο, σε ναι, σημείο να το παραλάβω. Γιατί ήδη το χειριζόμαστε. Δηλαδή μπαίνουν τα αιτήματα ηλεκτρονικά από τον κάθε γραφείο και μετά το στέλνει ηλεκτρονικά στον αρμόδιο λειτουργό με κοινοποίηση στον προϊστάμενο και γίνεται ο χειρισμός και οι οδηγίες από το σύστημα ΙΟΑΣ. Από όσα ξέρω, το μηχανογράφηση των Δήμων και των κοινοτήτων ακόμα είναι πίσω. Δεν έχουν ακόμα κάτι για Δήμο. Οι κοινότητες είναι αρκετά πίσω. Ναι. Μια τσέλα λόγια για μηχανογράφηση. Επειδή όποτε συζητείτε το θέμα της αυτόματης εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, στην οποία εμπλέκεται και η επαρχιακή διοίκηση και το αρχείο πληθυσμού, θα έπρεπε να εμπλέκεται κατά την κοινή λογική. Πάντα τίθεται το θέμα ότι εν υπάρχει σύνδεση των δύο, ότι δεν είναι επικαιροποιημένο το αρχείο πληθυσμού. Διάφορες δικαιολογίες οι οποίες για το 2024 ακούγονται κάπως αστείες και απαράδεκτες. Πού θεωρείτε ότι κολλά τούτη η διαδικασία, δηλαδή ένας ο οποίος ενηλικιώνεται αυτομάτως να εγγράφεται στους εκλογικούς καταλόγους? Ήδη έγινε για τους 18 χρονούς. Νομίζω ότι μέχρι το 26 θα γίνει η ευχέρεια και για τους υπόλοιπους. Τον Μπουλαλούν, δηλαδή, κάτω των 25 χρειάζεται να πάει στον Μουχτάρι. Μπορεί να γραφεί online, αλλά μπορεί να τη γράφετε αυτόματα. Ναι, από 18 μέχρι 25 περίπου, επειδή εν πρώτη εγγραφή και να δηλώσουν την διεύθυνση των γονιών τους, συνήθως δεν γίνεται η έρευνα. Και ηλεκτρονικά μπορεί να προχωρήσει. Okay. Αλλά ένας που είναι 35 χρόνων και κάνει τη συμμετοίκηση, πρέπει να γίνει έρευνα από τον βοηθόν επαρχιακό επόπτη. Και μόνο, δεν έχει μια υπογραφή. Εξώ, διότι υπήρχαν και τα κρούσματα που ακούσαμε τελευταίω στον τύπο. Ναι. Για κάποιους λόγους δικούς τους που θέλουν να μετακινηθούν από μια περιοχή στην άλλη. Πρέπει να γίνεται η έρευνα. Εντάξει, τούτο γίνεται συστηματικά που πάντα θεωρώ ότι έγινε. Το ότι δηλώναν άλλη διευθύνση από την πραγματική για να μπορούν να ψηφίσουν τον συγγενή τους ή οτιδήποτε. Ποια είναι η ακριβώς η διαδικασία του ελέγχου που γίνεται? Πάει επιτόπου λειτουργός. Πάει επιτόπου λειτουργός και ελέγχει. Ναι. Της επαρχιακής διοίκησης. Ναι, ελέγχει για την οικοσυσκευή του κάποιου αιτητή, ότι όντως είναι εκεί. Ελέγχει το επάγγελμα του που φοιτούν
τα παιδιά του σε σχολεία κτλ. Εντάξει, αρχικά θέλει όμως την υπογραφή του κοινοτάρχη, του πιστοποιού υπαλληλού και μετά να κάνει τη διαδικασία. Έχουμε και την πρόνοια της νομοθεσίας του περιαρχείου πληθυσμού για κοινότητες κάτω των 200, που επιτρέπεται εάν έχουν την καταγωγή και αν έχουν οικίαν εκεί να γραφτούν και είτε σύζυγος και τα λοιπά ή παιδί, δικαιούται να γραφτεί εκεί. Και εκεί είχαμε έτσι κρούσματα. Κάποια κρούσματα τα οποία ήθελαν έλεγχο. Επειδή κατεβαίνετε υποψήφια με το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο στην Ευρωβουλή είναι στην Ευρωομάδα των, λέγεται Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, έτσι λέγεται η Ευρωομάδα, η οποία πρωτοστατεί, δηλαδή έχει πολλά καλές προοδευτικές θέσεις σε διάφορα θέματα και προσφάτως πρωτοστάτησε και στον νόμο για την αποκατάσταση της φύσης. Δεδομένου αυτού, και δεδομένου ότι προσφάτως η Κύπρος οδηγήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την οδηγία για τους οικότοπους, έχει παραβιάσει, να σας πω ακριβώς, για την ακρίβεια δεν εφαρμόζει, δεν έχει λάβει μέτρα διατήρησης για 28 από τους 37 οικοτόπους που έχει χαρακτηρίσει ως προστατευόμενους και δεν, η στόχη διατήρησης για, 5, για ακόμα 5 δεν είναι επαρκής. Δηλαδή, που τους 37 οικοτόπους, τους 33 δεν έκαναμε σχεδόν τίποτε για να τους προστατεύσουμε. Και επειδή θεωρώ ότι η επαρχιακή διοίκηση έχει ρόλων σε ό,τι αφορά την προστασία της αυτογραμμής και επειδή όπως μας είπατε προηγουμένως έχετε και κάποιον background σχετικά με την διαχείριση της ανάπτυξης ας πούμε στην αυτογραμμή, ποια είναι η δική σας άποψη, η δική σας προσέγγιση σε τον το θέμα? Δηλαδή θεωρείτε ότι το μοντέλο της Κύπρου που ακολουθείτε τα τελευταία χρόνια ανταποκρίνεται στην διαχείριση, στην ορθολογική διαχείριση των αυτών ή εκ της θέσεως σας ως έπαρχος και ενδεχομένως και εκ της θέσεως σας ως ευρωβουλευτής σε περίπτωση εκλογής να προωθήσετε πολιτικές οι οποίες να προστατεύουν ικανοποιητικά το περιβάλλον? Ναι, σίγουρα χρειάζεται προστασία και περισσότερη αυστηρότητα. Στην Πάφον εκείνο που είχαμε παρατηρήσει ήταν επεμβάσεις πάνω σε παραλίες με φτελή υλικά ή με τροχόσπιτα για πρόχειρες κατασκηνώσεις χωρίς χώρους υγιεινής κτλ. Είτε πρόχειρα μπαράκια. Σε πολλές περιπτώσεις έλαβαμε μέτρα, δηλαδή όπου με βάση των περί προστασίας της παραλίας νόμου όπου υπάρχουν πρόχειρες κατασκευές μπορούμε να πάμε με συνεργεία μα να τα σηκώσουμε και το επράξαμε πριν μερικούς μήνες και στην Τίμη και στα Μαντριά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που αν είναι χτίσματα πρέπει να λάβεις δικαστικά μέτρα. Ναι. Έχετε ως επαρχιακή διοίκηση οδηγήσει τις περιπτώσεις στο δικαστήριο? Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Δεν είχαμε χτίσματα, έτσι, σοβαρές περιπτώσεις. Εκείνο που έχω υπόψη μου είναι σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων που ζήτησα χαλάρωση για μέρος της πισίνας, ας πούμε, να επεμβαίνει μέσα στη ζώνη προστασίας της παραλίας και εκεί έπρεπε να πάρθει απόφαση από Υπουργική Επιτροπή. Αλλά χτίσματα εξ ολοκλήρου δεν είχα κάτι στις περιοχές που έχουμε εμείς. Είχαμε, νομίζω, ένα κρούσμα στην Πέγια που αρμόδια αρχή οικοδομική ήταν ο Δήμος Πέγιας και έλαβε δικαστικά μέτρα. Okay. Εκείνο το άλλο που μας αφορά εμάς για οικότοπους ή περιβαλλοντικούς, ας πούμε, περιβαλλοντικής σημασίας ή δασικούς χώρους είναι ο ΑΚΑΜΑΣ, που είναι ένα σοβαρό θέμα και θέλει προσοχή. Έτυχε να ήμουν μέλος στη Συντονιστική Επιτροπή για τον ΑΚΑΜΑ. Είχαμε πριν χρόνια συνεργαστεί και με την τότε διευθύντρια του διαχειριστικού σχεδίου του ΑΚΑΜΑ. Κυρία Αντωνία Θεοδοσίου. Την κυρία Αντωνία Θεοδοσίου που είναι Επίτροπος Περιβάλλοντος. Και η Αντωνία της παρέθεση τώρα είχε εισηγηθεί για κάποια έργα για τα χωριά του ΑΚΑΜΑ.
τα οποία επεξεργαστήκαμε. Ήταν σαν φαντάζομαι concept, στον πυρήνα των κοινότητων, όχι τόσο. Στον πυρήνα φυσικά. Ναι. Ναι. Μουσεία Χελώνας, μουσεία γεωλογίας και παλαιοντολογίας, τέτοια έργα τα οποία θα προσελκύαν τουρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ακάμα, εκεί που είναι το Εθνικό Δασικό Πάρκο, αρμοδιότητα πλέον έχει το Τμήμα Δασών να λαμβάνει μέτρα. Είχαμε όμως ως επαρχιακή διοίκηση και με οδηγίες του Υπουργού Εσωτερικών κάμη έρευνα, αν θυμάστε, υπήρχαν καταγγελίες για τα εστιάδια τα οποία μετατρέψαν κάποιοι για εξοχικούς σκόπους κτλ. Μιλούμε για την πόλη Χρυσοκότσου πάνω. Είναι περιοχή Ίνιας, Ρούσας, εκείνες οι κοινότητες. Ναι. Ήταν παρυφές του ΑΚΑΜΑ, διότι όπως είπαμε στο Εθνικό Δασικό... Επειδή ξέρω την περίπτωση που είναι το... κατασκήνωση τώρα, που είχε πάρα πολλά έτσι... Στα λεπτά της Αφροδίτης βασικά που μιλώ εγώ, ναι. Είχαν πάρα πολλά, υποτίθεται προσωρινά, αλλά μετά γίνηκαν λίγο μόνιμα. Στο Νέο Χωριό εκεί. Ναι. Ναι. Στο Νέο Χωριό ο τότε κοινοτάρχης μερίμνησε και μετά... μετακίνησε, ναι. Μέσα στις παρυφές του ΑΚΑΜΑ είχαν δημιουργηθεί τούτες οι διορθώσεις των εστιαδιών, είτε κάποιοι επήραν άδειες για αποθήκη γεωργική που εδικαιούνταν, ήταν είτε γεωργική ζώνη είτε πλησίον νατούρας χωρίς να είναι νατούρα και μετατρέπαντα για εξοχικούς σκόπους. Και όταν το εντοπίσαμε, έλαβαμε δικαστικά μέτρα και πλέον είμαστε και πιο αυστηροί στον έλεγχο των αιτήσεων για αποθήκες. Αλλά υπάρχει αντίδραση από τους ντόπιους, ότι δικαιούνται τα εστιάδια τους να τα βελτιώνουν. Τώρα, με τα αντισταθμιστικά μέτρα για τον ΑΚΑΜΑ, περιλαμβάνονται τούτα τα εστιάδια, διότι εμπέτρινα με το παραδοσιακό χαρακτήρα, ότι υπάρχει πρόθεση να γίνει μια εκμετάλλευση η οποία να μέσα στα πλαίσια μιας οικολογικής, ας πούμε, χρήσης. Όμως δεν δικαιούνται τώρα να τα χρησιμοποιούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Είτε να τα υπενοικιάζουν. Ναι. Οπότε κάναμε έναν κατάλογο, πήγε κλιμάκιο επιτόπου μαζί με την Υπηρεσία Θύρας και το Τμήμα Πολεοδομίας. Τα έχουμε καταγράψει και ήδη οδηγηθήκαν στο Γενικό Εισαγγελέα. Η Επαρχιακή Διοίκηση συμμετέχει στην Ad Hoc Επιτροπή για το ΑΚΑΜΑ. Συμμετείχαμε, ναι. Θεσμοθετημένα ή άτυπα απλά καλούσα σας για λήψη εισηγήσεων ή απόψεων, ας πούμε. Περισσότερο άτυπα. Okay. Ήταν στη Συντονιστική Επιτροπή, να την πούμε. Και για τους δρόμους εκεί, από ό,τι θυμούμε, υπήρχε η αναφορά ότι και από το Τμήμα Περιβάλλοντος ότι οι δρόμοι δεν έπρεπε να ήταν πάνω από 4,5 μέτρα, για παράδειγμα. Κάποιοι λέγαμε ότι για λόγους ασφάλειας σε κάποια σημεία μπορεί να χρειαστεί 5 μέτρα ή 5,5. Εντάξει, εκ του αποτελέσματος εφήγησε δρόμους με 11 μέτρα, 12. Ναι, εφάνηκαν εκ των υστέρων ότι... Κάπου εξεφύγα. Έχω ερωτήσει και κλείουμε και το θέμα το περιβαλλοντικό. Ως δημόσιος λειτουργός, σε υψηλή θέση, έχετε δεχτεί πιέσεις, επειδή ζούμε στην Κύπρο και ξέρουμε πολλά καλά και τα οικονομικά συμφέροντα που υπάρχουν και τα λοιπά. Έχετε δεχτεί πιέσεις που επιχειρηματίες για να κάνετε λίγο τα στραβά μάθια, για να αλλάξετε απόφαση σε κάτι, για να μην παρεμβείτε κάπου προληπτικά? Τούτη είναι μια ερώτηση και η δεύτερη μου ερώτηση είναι και να την απαντήσετε ως υποψήφιον πολιτικών πρόσωπων, ας πούμε, ενώ υπό την... Okay, τούτα που γίνονται με το γράμμα του νόμου, αλλά στην Κύπρο έχουμε και τη διαδικασία της παρέκκλησης κατά παρέκκληση και επίσης είμαστε και μια χώρα που ενώ είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε εγκυρώσει ακόμα τη σύμβαση της Βαρκελόνης για την προστασία των αχτών 100 μέτρα από την αχτή, ενώ την έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ενωσιακό δίκαιο. Ως πολιτικό πρόσωπο είστε υπέρ της κύρωσης τούτης της σύμβασης που είναι να προστατεύει τις αχτές? Είμαι σίγουρα υπέρ. Που λέει ρε παιδιά, επειδή εγώ είμαι λιονάτσκητος για κυματοθράψεις και τα λοιπά ή κάτι άλλο? Για ό,τι έχει να κάνει με την προστασία των αχτών, ναι, και κυματοθράψεις. Και για να είναι και ελεύθερη χρήση, ας πούμε, για το κοινό. Πρέπει να υπάρχει τούτη η ελεύθερη διακίνηση μες στις 100 ιαρδές, να μην υπάρχει κανένα χτίσμα, να μην υπάρχει επιβάρηση ούτε μόλυνση των υπογείων νερών και τα λοιπά. Τώρα που ήθελα να κάνω ένα νησί να μου το κόψετε δηλαδή.
Sorry. Και να είμαστε και προσεκτικοί που κάνουμε κυματοθράψεις, διότι μπορεί σε ένα σημείο που να κάνουμε τους κυματοθράψεις να δημιουργηθεί παραλία και να αποδυναμωθεί και να αλλάξει δίπλα. Έμαθα ότι παίζει ρόλο και το υλικό μου να χρησιμοποιήσεις. Ναι, όλα παίζουν ρόλο. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι υπάρχει και διάβρωση. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πολεοδομικές άδειες που εκδίδονται και εάν έκαναν τον παραλιακό πεζόδρομο εκεί που έπρεπε, έπρεπε να ήταν στη θάλασσα. Άρα, ναι. Πρέπει κάπου και η γραμμή προστασίας της παραλίας να επανατοποθετηθεί. Μπράβο, ναι. Σωστό. Ναι. Για την πρώτη ερώτηση, για να σχετικά πιέσεις. Μπορώ να πω όχι, διότι ξέραμε ότι προχωρούσα όπως έπρεπε. Και όπως κάθε δημόσιος υπάλληλος, εάν δεχτεί πίεση, η οποία μπορεί να είναι και από πολιτικό άτομο, μπορεί να είναι και από τον πολιτικό σου προϊστάμενο, για παράδειγμα, μιλώ υποθετικά τώρα. Εάν σου δώσει οδηγία η οποία δεν στέκει, οφείλεις να κάνεις σημείωμα. Okay. Και να τοποθετήσεις στη σωστή θέση. Okay. Και αν επιμένει, τότε πρέπει είτε να πάρει την ευθύνη είτε να πάει το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα. Ναι. Επιτρέπετε να μάθουμε λίγο την προϊστορία και του ΣΟΔΑΠ, το τι έγινε, ή θέλει να το συζητήσουμε. Με το ΣΟΔΑΠ δεν είχαμε καμία σχέση. Μιλάτε για το καθεστιατόριο που έγινε. Ναι. Δεν είχα καμία σχέση. Δεν πρέπει να έρχεται. Επειδή είπαν ότι κάποιοι λέγανε ότι είναι δουλειά της επαρχιακής διοίκησης. Λαθασμένα εγγράφτηκε ότι κάπου το διάβασα και εγώ. Λαθασμένα εγγράφτηκε ότι στο στάδιο παρέκκλησης κάπου. Να πάνε υπόψη την επαρχιακή διοίκηση. Ναι. Λάβει μέρος η επαρχιακή διοίκηση, όμως δεν είμαστε οικοδομική αρχή. Εν τούτων που είπα, δηλαδή. Αποφασίζει ο Δήμος μόνος του κάτι, για το. Ναι. Αν πάει κάτι για παρέκκληση. Και η οικοδομική αρχή είναι ο Δήμος Πέγιας π.χ. ή ΠΑΦΟΥ, είναι εκείνοι που κάνουν την έκθεση. Εάν είναι μέσα σε όρια της χλώρακας, θα κάνουμε εμείς την έκθεση μαζί με τις απόψεις της πολεοδομικής αρχής να τα στείλουμε στο Υπουργείο. Άρα ούτε για τα ψηλακτήρια εντός της ΠΑΦΟΥ εκφέρεται άποψη. Όχι. Okay. Ωραία, πάμε στα πιπεράτα. Τα καθημερινά, μάλλον τα. Τώρα, ακούστηκε το όνομα σας. Για δήμαρχος ΠΑΦΟΥ. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι πλέον αποσύρεται το όνομα σας και μένουν δύο υποψήφοι. Προς το παρόν έχουμε δύο υποψηφίους για την Δήμο ΠΑΦΟΥ. Μπορεί να σας πάρετε λίγο γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Και είχε δημιουργηθεί και fan club στην ΠΑΦΟΥ. Δηλαδή υπήρξε μια τάση πολλά έντονη που επηρεάζεται από την κοινωνία για να κατέλθετε ως υποψήφια. Είναι γεγονός ότι είχα έτσι υποκίνηση από πολλούς συμπολίτες μας για το θέμα του Δημαρχείου. Και για μένα θα ήταν και πιο εύκολο. Διότι θα ήμουν στο σπίτι μου, δεν θα έτρεχα Βρυξέλλες και Στρασβούργο. Και θα είχα και εξουσίες πιο περιορισμένες από ό,τι έχει σήμερα ένας Δήμος. Όμως, να σας πω την αλήθεια, απογοητεύτηκα και εγώ σε εκείνον το στάδιο, διότι αρχίσαν οι συνεργασίες μεταξύ κομμάτων. Και δεν είχα τη στήριξη που έπρεπε. Και όταν δεν έχεις πίσω σου έναν κόμμα, πώς θα προχωρήσεις. Στη συνέχεια, υπήρχε μια έτσι υποκίνηση για το θέμα του Περιφερειάρχη. Του Προέδρου, πιο σωστά. Να πω το κρίμα του μου. Εγώ οργανισμού. Η αλήθεια περίμενα να διεκδικήσετε την συγκεκριμένη θέση. Γιατί το λέω. Πρώτα απ' όλα, έχετε τα προσόντα. Δεύτερο, θα ήταν πολλά βολικό να γίνει μια μετάβαση και μετά το διεκδικήσει οποιοδήποτε. Και να πω και το άλλο μου το ημαρτών. Γιατί εγώ πάντα είμαι ειλικρινής, αφού θα διεκδικούσατε εσείς για την πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής, περίμενα να διεκδικήσει ο Φέδωνα, να σας πω την αλήθεια. Πράγμα που δεν το είδα και μείνε το ανάποδο. Μετά τι έγινε, άρα αποφασίσατε. Τούτο να ρωτήσετε τον ίδιο. Ναι. Μακάρι να έρθει, θέλουμε να έρθει. Θέλουμε πάρα πολύ να έρθει. Εγώ είχα υποκίνηση και από πρώην πολιτιακούς αξιωματούχους. Μάλιστα. Που είχα σχέση. Γιατί σας παρασύρα με τον τομέα μας, επιτροπή που μου είπαν, είσαι τεχνοκράτης, γιατί δεν ενδιαφέρεσαι για τον επαρχιακό οργανισμό. Το λοιπόν, ήμουν γραμμένη σε έναν κόμμα χωρίς να είμαι ενεργό μέλος ουδέποτε, διότι πάντα ήμουν προσεκτική στη δουλειά μου, ήμουν αμερόληπτη.
Τούτο μπορώ να το εγγυθώ και εγώ όσον συνεργαστήκαμε τουλάχιστον. Εξυπηρετούσα όλους τους βουλευτές και όλον τον κόσμο μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Όταν είχα τούτο το θέμα, λέω και εγώ θα κάνω την τελευταία μου προσπάθεια στο κόμμα στο οποίο είμαι γραμμένη. Έστειλα μια επιστολή ότι ενδιαφέρομαι για τον επαρχιακό οργανισμό. Δεν ελήφθηκα υπόψη. Υπήρχε και εκεί η προεργασία και μπορεί να παρεξηγήθηκα και από κάποιους. Όμως όφυλα να δώσω και εγώ τούτη την τελευταία ευκαιρία. Οπότε άρα, κατουσία... σε εκείνον το στάδιο είπα δεν θα εμπλακώ πουθενά, ειλικρινά. Ναι. Και μετά ήρθε η πρόταση. Να το δούμε για την Ευρωβουλή. Για να κλείσουμε τα δύο κομμάτια. Ναι. Άρα η αρχική σας σκέψη ήταν ότι θέλετε να διεκδικήσετε για δήμαρχος ή ήταν παρακίνηση από άλλους. Παραπάνω ήταν υποκίνηση ναι. από τους άλλους. Δηλαδή, εμένα ενδιαφέρει με πάντα η προσφορά στον συνάνθρωπο και στη χώρα μας. Ναι, ναι. Και τούτο ύστερα είδατε, αφού δεν έχω την υποστήριξη του κόμματος, τράβησετε πίσω, σωστά. Ναι. Και μετά ήρθε μια πρόταση να πάτε για την επαρχιακή επιτροπή. Ενώ γίνονταν, ας πούμε, συζητήσεις και διαβουλεύσεις με δύο συγκεκριμένους αρχηγούς, οι οποίοι ήταν θετικοί, το τρίτο κόμμα και το τέταρτο δεν ναι. συνηγορούσε. Στα συμφραζόμενα να καταλάβετε εσείς, αλλά εντάξει. Και μετά ήρθε η πρόταση από το Δημοκρατικό Κόμμα. Πρώτα ήρθε από άλλο κόμμα. Οκ. Okay. Ήρθε από άλλο κόμμα για Ευρωψηφοδελτίο. Μπορεί να μας πείτε το κόμμα. Νομίζω καλύτερα όχι. Okay. Και μετά ακολούθησε η συγκεκριμένη πρόταση από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και απάντησα την επομένη μετά από σκέψη ότι αποδέχομαι. Και περιλήφθηκα ως αριστίνδη στο ψηφοδέλτιο μαζί με άλλους δύο αριστίνδη. Στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν τρεις κομματικοί, τρεις αριστίνδη, τρεις άντρες, τρεις γυναίκες. Και νομίζω ότι είναι ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο από πλευράς εμπειρίας του καθενός. Πόσοι ευρωβουλευτές φτιάχνουν? Έξι. Υπάρχει περίπτωση πόσους υποτίθεται θεωρητικά μπορεί να βγάλει το δίκο? Ένα. Συνήθως βάζει ένα. Ελπίζουμε ότι τα ποσοστά, παρόλο που δεν είμαι κομματική, τα ποσοστά του δίκου πλέον όμως ανήκω σε εκείνον τον χώρο. Ανήκω στο δίκο πλέον. Κρίνω ότι να βελτιωθούν τα ποσοστά, ότι θα υπάρξει και συσπήρωση. Επειδή έχουμε δύο εκλογές, μιλούμε για τις ευρωβουλευτικές. Ακούμε, δεν είναι κρυφό, ακούμε τα στατιστικά στοιχεία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Κύπρο ότι υπάρχει μια άνοδος της ακροδεξιάς. Κρίνω. Ότι θα πάρουν μια έδρα. Οι ίδιοι τους ευελπιστούνται να πάρουν την έδρα και νοιάζουν τους πάρα πολλά συγκεκριμένες εκλογές. Νομίζω ότι θα πάρουν και θα είναι εις βάρος αλλού μικρού κόμματος. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι δύο θέσεις στο συναγερμό θα έχει, δύο θέσεις στο ΑΚΕΛ θα έχει. Μιλούμε για μικρά τώρα. Και μία το δίκο σίγουρα. Ναι, εντάξει, το δίκο έχει σημαντική διαφορά εκλογικά που την ΕΔΕΚ. Είναι η ΕΔΕΚ που μάλλον είναι, να χαθεί. Είναι η ΕΔΕΚ. Είπα να μην μπω σε λεπτομέρεια ονόματος, αλλά δείχνουν τότε τα στατιστικά στοιχεία και φαίνεται ωραία, ότι είναι. Το Volt που μένει με στη φάση, θαρίζει ή θαρίζει υπολογή να πιέσουμε ένα ποσοστό. Νομίζω ότι ευελπιστούν να πιέσουν. Προσδοκούν σε νομίζω το Volt στο ξεκίνημα του προσδοκεί παραπάνω να πιάσει ένα ποσοστό. Επειδή είναι και νέο, τώρα διαμορφώνεται το κόμμα. Εντάξει, απλά βάλαν κάποια ονόματα κράχτες, ας το πούμε. Λυπηρών πάντως το ότι ξεκινήσαμε να συζητούμε για την άνοδο του ΕΛΑΜ. Μιλώ για τη συζήτηση μας, μιλώ ευρύτερα στο δημόσιο διάλογο. Ξεκινήσαμε να συζητούμε για την άνοδο του ΕΛΑΜ όταν συνειδητοποιήσαμε ότι παιδιά να βγάλουν ευρωβουλευτή. Και λυπηρώ γιατί δυστυχώς έχει κανονικοποιηθεί η ρητορική του ΕΛΑΜ σε έναν βαθμό τα τελευταία χρόνια που αρκετά κόμματα και εγώ να το πω και είναι προσωπικό θέλω να πω ότι και που το δίκο βλέπω αρκετά πολιτικά πρόσωπα που υιοθετούν τη ρητορική στενάχωρο για μένα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει
Τον τη στιγμή μπορεί να ανακόψει την εκλογή Ευρωβουλευτή που το ΕΛΑΜ. Δυστυχώ, ό,τι παράκληση να κάνουμε στον κόσμο, όσον και προσπαθήσουμε, αλλά α είναι μάθημα. Το δίκο όμω ενήργησε με τρόπο για να. Μιλάει για το πάση συγκεκριμένα. Μιλώ για την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε γενικά και για την ρητορική. Ίσω χρειαζόμαστε περισσότερη καλή Ευρώπη. Δηλαδή κοινωνικέ παροχέ, κοινωνική συνοχή. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στο μεταναστευτικό, να επιληθεί το πρόβλημα τούτο, να μην υπάρχει ξενοφοβία για να υπάρξει και η κατάλληλη. Εντάξει, εμένα η άποψη είναι ότι σε αντίθεση με τον Ρέστη, ότι πρέπει να του δοθεί μικρόφωνο για να καταλάβει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει. Ο Ρέστης θεωρεί ότι είναι καλύτερα να μην του δίνει μικρόφωνο. Εμένα η άποψη είναι συγκεκριμένη. Απλά για να φύγουμε με το κομμάτι του ΛΑΜ, θέλω να πάμε σε εσά καθαρά και στο κομμάτι τη Ευρωβουλή. Είστε έτοιμοι να σηκώνεστε κάθε φορά να πηγαίνετε στο Βέλγιο στην Ευρωβουλή? Και ποια είναι τα, οι τρεις προτεραιότητες που έχετε μέσα στο μυαλό σας που θέλετε να φέρετε, ας πούμε, με την ευρωομάδα σας σαν πρώτα θέματα που αφορούν την Κύπρο? Σίγουρα δεν είναι εύκολο κάθε εβδομάδα ταξίδι, όμως... Εξεπεθυκώσετε να πούμε ναι, δεν έχω εξαρτώμενα. οι δύο μου ή είναι μεγάλοι, ο ένας επαντρεύτηκε. Ο άλλος είναι ελεύθερος, αλλά δεν είναι ανήλικοι. Έχουν τελειώσει τα σπουδές τους, εργάζονται. Ο σύζυγος με υποκινεί αντί να, με... να μου το απαγορεύει. Είναι υποστηρικτικός. Οπότε είναι θετικό. Άπαξ και αναλάβω κάτι, σίγουρα ένα μεσθένος θα εργαστώ για ό,τι πρέπει. Και πρώτη στο μέλημα μας, διότι το λέμε και σε συγκεντρώσεις που γίνονται, είναι το κυπριακό πρόβλημα. Ναι. Πρέπει να προσπαθήσουμε για τη δίκαιη επίλυση του κυπριακού, για τη βιώσιμη, για επανένωση της πατρίδας μας. Θεωρείτε ότι έχουμε τσάς ακόμα? Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε, δηλαδή στα πλαίσια και των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν νοείται μέσα στις 27 χώρες να υπάρχει Κύπρος η οποία να είναι μοιρασμένη, να υπάρχει καταπάτηση περιουσιών, να υπάρχουν εκτοπισμένοι, αγνώμενοι. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και άμυνα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως οργανισμός μπορεί να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο τον Κυπριακό? Γιατί υπάρχει και η άποψη που λέει ότι οι Ευρωπαίοι εκουραστήκαν να ακούν τους Κυπραίους Ευρωβουλευτές να μιλούν για τον Κυπριακό που το πρωί ως τη νύχτα. Και τίνω να ενστερνιστώ την άποψη υπό την έννοια του ότι έχει τόσα πολλά θέματα που αναδεικνύει και προωθεί. Και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εάν δεν δείξεις αξιοπιστία σε όλους τους τους τομείς, δεν θα κατσυναισθιάσει κανένας και στο δικό σου πρόβλημα. Σίγουρα θέλει μεθόδευση. Είναι μόνο να μιλούμε. Μεθοδικότητα. Μεθοδικότητα για επίτευξη του στόχου μας. Και υπάρχει και μια πίεση για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, νομίζω, από τη Γερμανία έτσι, υπέρ της Τουρκίας. Μπορούμε να ζητήσουμε τα αντικίνητρα που χρειάζονται ή τις πιέσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Okay. Και πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και άμυνα σε ολόκληρη την Ευρώπη για να μπορεί και η Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της, δηλαδή τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς. Το άλλο κύριο θέμα, διότι αναφερθήκατε σε, να σας πω, τρεις στόχους, είναι το μεταναστευτικό, που πρέπει, είμαστε χώρα πρώτης γραμμής, πρέπει να, και εμείς να προστατευθούμε, πρέπει η Ευρώπη να μεριμνήσει για την ασφάλεια των σύνορων, των ευρωπαϊκών. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι επικαιρό, ναι. Το ότι απαγορεύσε πλέον να εξετάζονται Σύριοι νόμιμο, σωστό? Ουσιαστικά η απόφαση τούτη, κατά την δική μου οπτική, επανατοποθετεί το πρόβλημα όπως το ορίζουν κάποιοι και αμέ που ήταν, δηλαδή ανέστειλεν την εξέταση των αιτήσεων από τη Συρία. Δηλαδή, τσαμέ που επιταχυνθήκαν οι εξετάσεις των αιτήσεων. Δεν λέμε... καταλαβαίνω. Δηλαδή, να έχουμε κόσμο που να έρχεται από τη Συρία και απλά να πει «Εσαι εξετάζω». Ναι, και θα αναλαμβάνει τη σύντηση του, τη στέγαση του. 9 μήνες δεν θα μπορεί να δουλεύει. Θα του δίνει πρόσβαση και ελεύθερη διακίνηση. Άρα, κερδίζουμε κάτι. Χάνουμε πάντα. Ό,τι γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα.
Διότι στο τέλος είναι αντίθετο το αποτέλεσμα. Ακριβώς αυτό ήταν. Πώς θέλετε να το προσεγγίσετε εσείς? Εντάξει, το καθεστώς της Συρίας σίγουρα πρέπει να επανεξεταστεί. Ναι. Ήδη υπάρχει εισήγηση από το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσουν το καθεστώς της Συρίας. Πρέπει να γίνει τούτο. Πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες για τις επιστροφές. Πριν τούτο το φαινόμενο των Σύρων από μέσω του Λιβάνου, υπήρχε έτσι μια αναχέτηση, μια επίσπευση των αιτήσεων, της εξέτασης των αιτήσεων για πολιτικών ασύλων και για τις επιστροφές. Μετά επιδεινώθηκε και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ο έλεγχος των κυκλωμάτων διακίνησης μαζί με, σε συνεργασία με τον Λίβανο. Ο Λίβανος παίρνει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει τούτα όλα να τα δούμε και να ασκηθούν πιέσεις. Ναι. Άρα, ας πούμε ότι μια από τις βασικές εισηγήσεις είναι πιο σκληρά σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η δική μου οπτική είναι ότι η μετανάστευση υπήρχε από την ύπαρξη του ανθρώπου και να συνεχίσει να υπάρχει και το να πεις ότι που δάμε και τα εμπερνάτε, είναι ούτε ηθικά ok, ούτε πρακτικά να λύσει το πρόβλημα. Είναι να πνίονται οι άνθρωποι μες στη θάλασσα. Ναι, τούτο είναι η ακραία που το λένε. Δηλαδή, να γίνεται αναχέτηση μες στη θάλασσα, δεν τους θέλουμε. Α, όχι, συμφωνείτε να μην γίνεται. Ναι, δεν θέλουμε τους να πνίγονται στη θάλασσα. Δηλαδή, υπάρχουν και ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να προστατεύσουμε. Πρέπει να το δούμε πάλι με μεθόδευση. Ή να γίνεται μια κατανομή δίκαια στις χώρες της Ευρώπης. Τούτο ναι, διότι εμείς πολλά. Είμαστε μικρή χώρα με μικρό πληθυσμό και ήδη ας συνεχίσουμε έτσι να αλλάξει ο δημογραφικός χαρακτήρας της χώρας μας. Ναι. Εις βάρος μας. Υπάρχει από τη μια έννοια μας να μην αλλάξει ο δημογραφικός χαρακτήρας της χώρας μας, που την άλλη χρησιμοποιούμε το επιχείρημα ότι ο Λίβανος χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ροές τις μεταναστευτικές και τότε τη στιγμή ο Λίβανος έχει 4 εκατομμύρια πληθυσμών και 2 εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες. Οπότε υπάρχουν λίγο double standards στην προσέγγιση μας για ένα ζήτημα. Ναι, εντάξει. Έχει όμως χώρες της Ευρώπης που είπαν δεν δέχομαι να έρθει κανένας μετανάστης, πρόσφυγας κτλ. Τούτα πρέπει να τα δουν. Ναι. Και το τρίτο θέμα το οποίο θεωρώ σημαντικό, μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι μέσα στα σημαντικά, είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια. Δηλαδή, ιδίως τώρα με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να πάρουμε και τεχνική βοήθεια από την Ευρώπη σε κάποια θέματα. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθείτε, να δουλέψετε σαν σύνδεσμος μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων οργανισμών για να βοηθήσουμε παραπάνω κονδύλια. Ναι, να βοηθήσουμε στην άντληση, δηλαδή πολλά να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι προγράμματα και τι κονδύλια υπάρχουν και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ωραία. Εντάξει, εγώ βλέπω έναν κενό, γιατί είμαι ένα από τα κομμάτια της δουλειάς με τούτο, η επικοινωνία. Υπάρχει πολλά μεγάλη έλλειψη επικοινωνίας για την κονδύλια υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που τα απορροφούμε όλα και κάποια κομμάτια που αφήνουμε πολλά στο τραπέζι, να το πούμε. Είναι πολλά σημαντικό να γίνει πολλά καλή επικοινωνία για τα κονδύλια που έχουμε, όχι για τα τούτα που απορροφούμε, αφού με τούτα ξέρουμε. Είναι ανικαίνει επιχειρηματικότητα, γυναικαίνει επαγγελματικότητα, εξαφανίζονται τα κονδύλια. Παρακάτω δεν έχουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν προγράμματα που μπορεί να χρειάζονται βελτίωση. Ναι, μα θέλει και επικοινωνία. Κάτι όμως που είπατε και προηγουμένως, π.χ. η Ιτάλα. Η Ιτάλα είναι και εκείνο μια κοινότητα. Θεωρείται ότι εμπεριαστική, ας πούμε, και μπορεί να πάρει βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ας πούμε, για έναν έργο. Ενώ η Κύλη μπορεί. Ναι, τούτα τα πράγματα πρέπει να τα δούμε. Και είναι κάτι καλό για την Ήπεθρο, διότι βελτιώνεται και η ποιότητα ζωής των κατοίκων, γίνεται περιφερειακό όφελος, προστατεύουμε και το περιβάλλον και την ιστορία. Ωραία. Να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με το πριν και το μετά. Ναι. Θεωρείτε ότι η θέση που είσατε, και τελειώνουμε, η θέση που είσατε σαν έμαρχος να βοηθήσει στη νέα σας σαν ευρωβουλευτής? Πιστεύω ναι, διότι όχι μόνο σαν έμαρχος, αλλά
ένα μεγάλο μέρος σαν επαρχός, διότι υπάρχει τούτο το ευρύ φάσμα εμπειρίας και σε έργα και σε κοινωνικά προβλήματα. Και για το μεταναστευτικό, να κάνω μια παρέχθεση, δάμε που είχαμε μια μικρή εμπειρία με τη Χλώρακα, εκείνο το συγκρότημα των 250 διαμερισμάτων που ήταν γεμάτων μετανάστες από το Κόγκο, με οχληρή στους γείτονες και τα λοιπά, παράπονα έντονα. Ποιος ήταν ο ρόλος της επαρχιακής διοίκησης, ναι, εκεί εφαρμόσαμε το άρθρο 15 του περιοδών και οικοδομών, επειδή δεν είχαν παροχή πόσιμου νερού, υπήρχαν αθήγινες συνθήκες, βγάλαμε διάταγμα και δικαιούμαστε χωρίς απόφαση του δικαστηρίου να βγάλουμε διάταγμα, εξέδωσα το διάταγμα από το 21 για απαγόρευση χρήσης του συγκροτήματος. Για να καταλάβετε, υπήρχαν άδειες πισίνες και τα λοιπά και μέσα σκουπίδια βγάλαν τα air conditions εκεί που υπήρχαν και κάποια επιπλά επετάξαν τα, επουλήσαν τα, ό,τι φανταστείτε καταστρέψαν τα. Βγήκε εκείνο το διάταγμα, αλλά πρέπει να υπήρχε και πολιτική βούληση και απόφαση τι θα γίνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, με το να πάμε να το κλείσουμε μόνο και να του πετάξουμε έξω, ήταν να μεταφερθεί το πρόβλημα σε διπλανή κοινότητα. Από ό,τι κατάλαβα, όμως εξαφανιστήκαν, δεν του έγινε κάτι, ναι. Όχι, το 23 πήρε πολιτική απόφαση, η νυν κυβέρνηση, να εφαρμόσει το διάταγμα σε συνεργασία με την αστυνομία, την υπηρεσία ασύλου κτλ. Κάποιοι μεταστεγαστήκαν, σε κάποιους έγινε απέλαση, κάποιοι έφυγαν οικειοθελώς. Η παραπάνω ήταν οικειοθελής, εθελούσια. Έχει σφραγιστεί το συγκρότημα και λύθηκε, ας πούμε, το πρόβλημα με τη Χλώρα. Για να βάλουμε και τα πράγματα όσοι είχαν, επειδή είχε γίνει τεράστιο θέμα συζήτησης ότι το συγκρότημα ήταν γεμάτο παράνομους και δυστυχώς πολλά άτομα επατήσαν και πολιτικά πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Η αστυνομία όταν επίεσε το συγκρότημα εντόπισε έναν παράνομο. Ναι, κάποιοι εφίαν. Ήταν κατά καιρούς, δηλαδή είχε φάση που υπήρχαν 500 άτομα, είχε φάση που υπήρχαν 200. Ναι. Ήταν εναλλάσσετον η κατάσταση. Η περίπτωση τούτη δυστυχώς δεν ήταν, αντιλαμβάνουμε την οπτική. Απλώς αναφέρνω το σαν ένα παράδειγμα πρακτικού μέτρου, σαν με το ρόλο του επάρχου. Ναι, ναι, σαν δημοσίως λειτουργός αντιλαμβάνουμε την οπτική, αλλά υπήρχε και έντονα ανθρωπιστική διάσταση. Που όπως είπατε, οι άνθρωποι τούτοι κάπου έπρεπε να μείνουν. Εκεί που υπήρχαν οικογένειες, ναι, ας πούμε είχε Σύριος που ήταν με σύζυγο και παιδιά, ναι, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Και ήταν και η αφορμή τσίνων το συγκρότημα να γίνουν και τα δύο πογκρόμ στη Χλώρακαν και στη Λεμεσόν αργότερα. Γι' αυτό λέω ότι είναι καλά να μεν εργαλειοποιείται από πολιτικά πρόσωπα το θέμα του μεταναστευτικού. Κάτι τελευταίο μου θέλει να πεις στον κόσμο και τελειώσαμε. Γιατί να σε ψηφίσει, τι πέρα από την εμπειρία σου και την πείρα σου στη θέση που έχεις. Κρίνω τον εαυτό μου, διότι δεν αρέσκομαι να μιλώ για τον εαυτό μου. Ότι είμαι καλός ακροατής και τούτο μαθαίνουμε εδώ στο πανεπιστήμιο, πρέπει να είσαι good listener πρώτα, να αξιολογάς το πρόβλημα και μετά να δράς. Μην πεις κάτι παρακάτω για κανέναν άλλο, είμαστε εντάξει. Γιατί? Για κάποιους άλλους. Πρέπει να δράς με σύνεση, με πλάνο. Πρέπει να βάζεις στόχους, να στοχεύεις στόχους και να βρίσκεις τη μέθοδο να πάεις στους στόχους. Και τούτο να μάθαμε από τον καιρό του πανεπιστημίου, από το marketing, από το management. Και από την εμπειρία της ζωής, φαντάζομαι. Και από την εμπειρία της ζωής. Και κρίνω ότι και η εμπειρία μου στη δημόσια υπηρεσία, και δεν ήμουν ποτέ ο τυπικός δημόσιος υπάλληλος. Πάντα ήμουν καθημερινά πέραν του κανονικού ωραρίου, χωρίς κανέναν όφελος. Και με ανθρώπινη προσέγγιση όμως, όχι απολύτα πολιτικά. Ναι, ποτέ δεν είχα πολιτική προσέγγιση πολιτικών παρεσκήνιων. Πάντα προσπαθούσα με ρόλεπτα να κάνω τη δουλειά. Θέλω να το επιβεβαιώσω τούτο. Είχε τύχει υπό την ιδιότητα μου ως επαρχιακός πάφος του συγκολόγους να στείλω Κυριακή, νομίζω, μήνυμα για κάτι. Ήταν τριήμερο. Και υπήρξαν κάποιες καταγγελίες για παρατυπίες και απάντησε μου την ίδια ημέρα, παρόλο που ήταν. Εγώ έζησα την τρεις φορές στο γραφείο της για θέματα της κοινότητας. Παρ' όλα αυτά, δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο
σε τόσο έμπρια θέματα. Τώρα κατάλαβα γιατί κάνουν παραμείνουν μου, γιατί μοιάζουν σαν χαρακτήρες. Οπότε κάθε επιτυχία, ευχαριστώ. Μακάρι να μπουν σε θέσεις, σε τόσο σημαντικές θέσεις άτομα που είναι ικανά και μπορούν να προσφέρουν. Και εντάξει, ό,τι πει δεν έκανε στο τέλος, αλλά κάθε επιτυχία. Εγώ σκέφτομαι την υποχρέωση και τις ευθύνες, ειλικρινά. Δεν είναι ούτε γόητρο, ούτε θέση, ούτε απολαύες. Ναι. Σκέφτομαι πάντα την υποχρέωση και την προσφορά που πρέπει να έχουμε σαν άτομο. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.